Κυρία μου, το ακραίο σεξ, το ακραίο σεξ, το ακραίο σεξ, το ακραίο σεξ είναι αυτό που κρατάει τα ζευγάρια, θα τρελαθώ σήμερα. Το ακραίο σεξ είναι αυτό που κρατάει τα ζευγάρια, λένε οι έρευνες. Άμα κάθεσαι εκεί στην ίδια πόζα, τι να κάνει ο άλλος, θα βαρεθεί. Θα μου πεις, τι άλλο να κάνω στο διάρκεια, Ελαζόπουλο, τα έχω κάνει όλα, πού να πάω. Στη βεράντα να βγω. Και ναι, κύριε, μιλάμε για μεγαλύτερα σπίτια. Όχι, το λέει και ο ασκητής. Τι λέει ο ασκητής, παρακαλώ να ακούσουμε. Θα σας πω ότι το σεξ είναι η κορυφαία πράξη δύο ανθρώπων, τουλάχιστον δύο ανθρώπων. Τουλάχιστον δύο. Οι οποίοι θέλουν να χαρούν τουλάχιστον δύο. Το σώμα και το μυαλό. Τα ακούσατε. Για να μην λέτε ότι εγώ. Είναι επιστημονικό. Τουλάχιστον δύο. Δηλαδή ξεκινάμε από δύο και αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή και μπαίνει κόσμο. Ρε καλό στο Κυριάκο. Πένα να πάρεις ένα μιζέ. Ο τρίτος τι θα κάνει, θα βρει κυρία μου, θα κάνει ο τρίτος. Δεν με νοιάζει που δεν μου σηκώνεται και δεν πηδάω. Δεν με νοιάζει καθόλου. Να βλέπω θέλω. Θέλω να βλέπω. Θέλω να βλέπω. Ορίστε. Δεν θα βρει ο τρίτος τι θα κάνει. Θα βρει. Τι άλλο να κάνω, Παναγία μου, τι άλλο. Τι έκανα πάλι, Θεέ μου. Θα φάω και δεύτερη μήνυση, με καταστρέψανε. Ήμουν τρομερά τρομαγμένη. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς απαντώ. Τρόμαξε από το βίντεο, δείξε το βίντεο αυτό που τρόμαξε. Γιατί παίξατε ρε παιδιά αυτό. Το τρομακτικό βίντεο που εδώ δεν τρόμαξε κανένας και γελάνε όλοι. Γιατί την κατατρομάξατε τη γυναίκα, γιατί τη βάλατε στο κρεβάτι μου καταρχήν. Αυτή νομίζει ότι αυτό είναι το κρεβάτι μου. Και την έβαλα εγώ τώρα εκεί. Βάλτε τη γυναίκα κάπου αλλού. Θα φάω δεύτερη αγωγή, βάλτε την κάπου αλλού. Άσχετο, μη πόσα χιλιόμετρα τα έχει χαζομάρα να υπολογίσω. Δεν έχει σχέση με σένα. Μια ερώτηση μου ήρθε από παλιά, δεν είναι η θέμα, αλλά. Έτσι. Με αυτό δεν τρώμε. Δεν ήθελε να είναι στο κρεβάτι. Την έβαλα στην τραπεζαρία. Για να κάνω και πιο ακραίο. Την έβαλα και στο πολύ έλεγα. Πάμε. Εντάξει. Μια χαρά. Τώρα μπορώ να κάνω δουλειά μου. Ανενόχλητος. Τελείως. Κύριος. Στο πολύ έλεγα. Δεν μπορώ να πεις. Δεν μπορώ να την πιάσω και απάνω που είναι. Να πω. Κρυφός πόθος. Κρυφό πάθος. Κρυφό κάτι. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως κάτι πρέπει να, πρέπει να έχει κάτι αυτός ο άνθρωπος τελικά. Κρυφός, δεν το σταματάει. Πόθος το λέω εγκυημένα. Το ομολογώ εδώ δημόσια. Μετρώει ο πάθος. Μετρώει ο πόθος. Σαν το γέρο κι εγώ σε βλέπω στον ύπνο μου, σαν πετρούλα. Γιατί καθόμαστε εμείς και κάνουμε αγωγές ο ένας στον άλλον. Δεν μπορούμε να βρεθούμε να μιλήσουμε λίγο δημιουργικά. Ας είμαστε τουλάχιστον δύο και βλέπουμε μετά. Αν μπουν και δικηγόροι μας. Όχι που θα το έχανα. Αυτή μου είπε δείξτα, δεν μου που έχει. Δεν φαντάζομαι καμία άλλη να βγαίνει με το αλουμινόχρωτο. Εγώ το τολμώ βεβαίως. Τολμάει να βγει με αλουμινόχρωτο. Εμείς δεν είμαστε τόσο τολμήροι. Το κατάλαβα, είναι σημάδι κυρία μου. Κάθε ένα μου πει με το αλουμινόχρωτο. Θέλε μου πει να το τυλίξω κι εγώ στο λεμενόχρωτο να το δείξω. Θα το κάνω ρολό και θα το βγάλω. Ο Θεσσαλονικιός έχει συνείδηση οικολογική. Πάει στο Άμστερνταμ και κάνει ρεπορτάζ μόνος του και το περνάει στο ίντερνετ. Βλέπεις τι γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται εδώ μέσα στην πίχλα, ε! Ευρώπη σε λέει ο άλλος. Μπομπόλια Ευρώπη. Δε μεκ σε λένε Σαλονίκη, μετά έχει βρωμιά. Δε μεκ Ευρώπη καθαρή. Έρχεσαι εδώ Άμστερνταμ μέσα στην πίχλα. Κολυμπάει εδώ η πάπια ρε φίλε, δες εδώ πάπια ρε μαλάκα. Τρελαθούμε τελείως δηλαδή ρε μαλάκα. Και δεν έχουν και λευκό πύργο, ε! Και δεν έχουν και λευκό πύργο. Μες στις βάρκες να πούμε. Μες στην πίχλα. Και κολυμπάει και πάπια ρε, μα. Φτάσαμε μέχρι στο σημείο, κυρία μου, για όνομα θέλει να παναγίσει, δηλαδή. Τρελάθηκα. Πήγε. Τι κλέψα, περάσαν την Ιταλιακή μηχανή και φτάσαν στο καζάνι του Πατσάου που βρισκόμαστε.
με την απειλή μαχαιριών ανάγκασαν τον κύριο, τον κύριο Στέλιο που βρίσκεται εδώ. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στέλιο. Να πάρει την κουτάλα και να γεμίσει την χύλα. Κλέψαν πατσά, κύριε. Κλέψαν αυτή που βλέπετε. Με πατσά. Το καταλαβαίνεις. Μια... Κλέψανε πατσά. Πήγανε μέσα και κλέψανε πατσά. Και όχι μόνο, για να δεις πόσο. Πόσο έξυπνοι είναι. Αυτοί ήρθανε με δική τους χύτρα ή πήραν δική σας χύτρα. Με δική τους χύτρα ήρθανε. Μήπως είναι ανταγωνιστές. Ήρθαν με δική τους χύτρα. Ήρθαν με δική τους χύτρα, γιατί είναι απλό το. Κυρία μου, γιατί πήγαμε δική τους κατσαρόλα. Διότι όλα τα σκέφτομαι κλέψουν. Πού να πάρω τη ζητή κατσαρόλα, θα κατακαώ στον δρόμο.